Δεν ντύθηκες ακόμα? Θα βγω αργά και δεν θα πάω στον Δημήτρη που σου είπα. Δεν πάω πουθενά. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Σου είπα θα πάω στον Δημήτρη και θα πας. Μαμά, ώρες δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Να πάω να τον δω να κάνω τι? Αφού ξέρεις πολύ καλά ότι ο άνθρωπος είναι παντρεμένος. Θα τον χωρίσεις και θα τον πάρεις. Πάλι δεν σε καταλαβαίνω. Κάνεις λες και ο Δημήτρης είναι ο μοναδικός άντρας της Αθήνας. Δεν είναι ο μοναδικός άντρας της Αθήνας. Αλλά ο πατέρας του είναι ο κύριος διαχειριστής όλης της περιουσίας μας. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι ο γάμος αυτός δίνει όλα μας τα προβλήματα. Ναι, γιατί επιμένω τόσο πολύ να τον πάρεις. Και αφού ο Δημήτρης δεν με θέλει, εδώ θα δείχνεις την καπατσοσύνη σου. Είμαι βέβαια ότι αν θελήσεις θα το κατορθώσεις. Έχεις ακόμα αντιρρήσεις, Γιάννα? Όχι. Αρκεί να μου πάρεις το αμάξι που σου ζήτησε. Κάνε αυτό που σου είπα και θα σου το πάρω. Πολύ καλά, θα προσπαθήσω. Μπράβο. Τώρα είσαι πραγματική κόρη μου.